Εγώ θέλω να πάω σε αυτό το θέμα που συζήταγα προηγουμένως με τον ξάδελφό μου, γιατί βλέπω και το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη, κλιμακώνουν τις απειλές για μαζικό ξεσπίτωμα λαϊκών οικογενειών, νέοι κόφτες και ελαχιστοποίησης προστασίας στην πρώτη κατοικία, και διαβάζω έναν από τους υπότιτλους: από τους περίπου 100.000 δανειολήπτες βρίσκονται σε δικαστική προστασία πάνω από το 1/4. Απειλείται να χάσει το σπίτι του αν δεν δεχτεί τους ληστρικούς όρους αποπληρωμής του δανείου από τις τράπεζες και τα κοράκια των Found. Το ερώτημά μου, κυρία Μανολάκου, είναι αν, λέω αν, με αυτές τις διευθετήσεις που έφερε το Υπουργείο Οικονομικών χθες το βραδάκι, χθες το απόγευμα στη Βουλή, δίνει και άλλη ανάσα και δημιουργούνται κάποιες προϋποθέσεις να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα για τους δανειολήπτες που απειλούνται. Και πράγματι απειλούνται οι δανειολήπτες. Ναι, είναι γεγονός ότι πολλοίς κόσμος και τα στοιχεία μιλάνε για εκατομμύρια που χρωστάνε και είναι στα κόκκινα δάνεια. Τι κάνει σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι πολύ νομοσχέδιο, δηλαδή έχει και ζητήματα και παιδείας και υγείας και οικονομικών κλπ. Διευρύνει τη βάση των οφειλετών, ούτως ώστε να, με εκβιασμό να μπορέσει να πάρει ό,τι μπορεί στην κυριολεξία το τραπεζικό σύστημα. Αυτή την προσπάθεια κάνει, γιατί ακούγοντας και τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως, δεν είναι μέσα στους στόχους τους αυτά που υπολογίζανε. Άρα οι εκβιασμοί συνεχίζονται, ό,τι μπορέσουν να πάρουν. Μάλιστα. Τώρα, άρα αυτό θα το έχουμε μπροστά μας, θα ζητηθεί στη Βουλή, θα το ακούσουμε. Επισημαίνω ότι είναι και ένα πρώτο. Θα δούμε και τις λεπτομέρειες. Εμείς θα πιέσουμε, ούτως ώστε όσο μπορούν να πάρουν μια ανάσα περισσότεροι άνθρωποι και να μην είναι στο βραχνά αυτού του εκβιασμού, να χάσουν το σπίτι τους, το μαγαζί τους, στοιχειώδη μέσα που έχουν για την καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Όμως δεν μπορεί να μην παίρνουν υπόψη βασικά πράγματα. Ναι. Έχουμε επίσης ένα θέμα το οποίο συνεχώς παίρνει και νέες ή και μεγαλύτερες διαστάσεις. Μιλώ για το προσφυγικό μεταναστευτικό, διότι εξακολουθούμε να έχουμε αυξημένες ροές και από την άλλη προσπάθειες που γίνονται για την αποσυμφόρεση των νησιών αντιμετωπίζουν προβλήματα, διότι υπάρχουν προβληματισμοί, ενστάσεις ή και εντάσεις, αν θέλετε, στις τοπικές κοινωνίες. Τελικά, είμαστε σε έναν δρόμο που μπορούμε να αφομοιώσουμε έναν λογικό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι ήλθαν είτε διωγμένοι είτε αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, αν όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Μπορούμε, πόσους μπορούμε να αντέξουμε? Ναι, θα πω πρώτο και κύριο ότι ένας που είναι πρόσφυγας ξεσπιτώθηκε, έφυγε από το σπίτι του, τη γειτονιά του, τη χώρα του, γιατί κινδύνευε η ζωή του και η ζωή της οικογένειάς του. Δεν το ήθελε. Και αυτό πρέπει να περνάει και να διατρέχει τον καθένα. Δεύτερον, είναι θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και των πολέμων. Δηλαδή, αν δεν μπαίνανε οι υπεριαλιστές στη Συρία, στο Αφγανιστάν, αν δεν διεκδικούσαν να αρπάξουν τον πλούτο τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα φεύγανε. Το τρίτο είναι ότι από τη στιγμή που φτάνουν στη χώρα μας, έχουν ορισμένα δικαιώματα. Δεν είναι επιλογή τους η χώρα μας. Πέρασμα είναι η χώρα μας. Ποιος υψώνει τύχη? Τύχη υψώνει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το Δουβλίνο, που λέει όταν μπει στην πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάρεις άσυλο, μένεις εκεί. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο στην κυριολεξία. Εδώ μιλάμε για εγκλωβισμό. Κανονικά αυτό που ζητάμε είναι να τους παρέχονται άμεσα και γρήγορα όλες οι εξυπηρετήσεις από πλευράς χαρτιών ασύλου και φιλοξενίας και υγείας, και στη συνέχεια να επιλέγουν στη χώρα που νιώθουν ασφαλείς και θέλουν να ζήσουν, είτε γιατί έχουν συγγενείς, είτε γιατί θεωρούν ότι είναι καλύτερες οι συνθήκες επιβίωσης, δουλειάς κλπ. Και αυτό το λέμε γιατί βεβαίως όσο χρονικό διάστημα μείνουν, οφείλουμε αυτά που προβλέπει η συνθήκη της Γενέβης να τα παρέχουμε.
Εξάλλου και η Ελλάδα ξέρει τι σημαίνει προσφυγιά, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δεχτεί, αλλά εάν θέλετε, υπήρξαμε κι εμείς πρόσφυγες και το λέω γιατί μετά τον εμφύλιο χιλιάδες Έλληνες και ορφανά παιδιά πήγανε στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες και δεχτήκανε και αγκαλιαστήκανε και δεχτήκανε τη φιλοξενία τους και σε νοσοκομεία και τους με εξασφάλιση δουλειάς και σπουδάσανε τα παιδιά τους και όσοι θελήσανε επιστρέψανε με πτυχία. Και αυτό πριν δείχνει, από αυτή την περίοδο... και την ανωτερότητα του σοσιαλιστικού συστήματος και στον τομέα, και στον τομέα της, του προσφυγικού. Αλλά και πριν από αυτή τη δύσκολη περίοδο η Ελλάδα υποδέχτηκε τους πρόσφυγες από την μικρασιατική καταστροφή και μετά, και μετά τον πόλεμο πολλές ευρωπαϊκές χώρες υποδέχτηκαν Έλληνες οι οποίοι αναζητούσαν μια καλύτερη τύχη. Μετανάστες. Και εντός, μιλάμε... εντός Ευρώπης και εκτός. Λοιπόν, πάμε. Και σήμερα δέχονται μετανάστες Έλληνες. Ναι, μιλάμε. Και μάλιστα εντάξει. Φεύγουν και ποιος τους διώχνει. Τους διώχνει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική και πάνε να βρουν δουλειά. Τώρα, Άρα καταλήγω στο εξής. Δεν έχουμε δικαίωμα να καλλιεργούμε το μίσος. Μάλιστα. Γιατί αυτό θέλει η φασιστική ιδεολογία. Μην παρασύρεται ο κόσμος. Να διεκδικούμε το δίκιο τους και να διεκδικούμε τώρα, να πάνε εκεί που πραγματικά θέλουν. Τώρα, κυρία Μανολάκου, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα κληθείτε λίγο ως πολύ να το δείτε κι εσείς και να το σκεφτείτε και ενδεχομένως να αντιδράσετε, να πείτε και κάποια σχόλια. Τι θα γίνει την Πέμπτη στην προκαταρκτική επιτροπή για τον κύριο Γκελόπουλο, αν επιμείνουν οι συνάδελφοί σας από το ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνουν μέσα στην αίθουσα παρά την απόφαση της επιτροπής? Να σας πω ειλικρινά και καθαρά, παίζεται ένα παιχνιδάκι, το γαϊτανάκι του αποπροσανατολισμού με το θέμα της Νοβάρτης. Έχει ξεκινήσει από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται και σήμερα, βολεύει και τα δύο κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μπαίνουν στην ουσία του ζητήματος. Στην ουσία του ζητήματος. Ποια είναι η ουσία? Και αν θέλετε το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Τι πρόσβαση υπάρχει στο φάρμακο εκ μέρους των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Ξέρετε ότι ένα υψηλό ποσοστό που φτάνει και το 60% δεν παίρνουν όλη τη φαρμακευτική αγωγή που χρειάζονται γιατί δεν υπάρχει το χρήμα, γιατί πολλά από τα φάρμακα δεν γράφονται μέσω συνταγών αλλά πρέπει ο άλλος να βάλει το χέρι στη τσέπη. Άρα αντί να ασχοληθούν στην κυριολεξία με τα κοστολόγια των ιδιωτικών εταιρεών, με τις τιμές και την πρόσβαση των ασθενών, ουσιαστικά χάνονται, σε παρένθεση αυτό το χάνονται, σε αντιπαραθέσεις δίχως ουσία. Είναι αποπροσανατολιστικό. Αν θα είναι μέσα ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος ή όχι. Βέβαια, εμείς ξέρετε ότι την καταψηφίσαμε αυτή την πρόταση. Αλλά ζητάμε η προανακριτική επιτροπή να σκάψει στο βάθος του σκανδάλου. Και αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες να τις αποδώσει. Αυτή ήταν η θέση μας ακόμα και όταν την είχε φτιάξει η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την έκλεισε σε μια εβδομάδα. Πάλι για λόγους από προσανατολιστικού. Να ρωτήσω μια διευκρίνηση. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δοθεί μια εντολή να απομακρυνθούν από την αίθουσα οι δύο συναδελφοί σας, από άλλο πολιτικό χώρο βέβαια, η αντίδρασή σας? Θα τη δούμε εκείνη τη στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει τέτοια απομάκρυνση. Το κάθε κόμμα έχει δικαίωμα και με αυτή τη λογική ψηφίσαμε να ορίζει τους εκπρόσωπους τους σε όλες τις επιτροπές της Βουλής. Το κάθε κόμμα έχει την ευθύνη ποιοι θα πάνε. Μάλιστα. Και αυτή η επιλογή είναι ανάλογα με το αντικείμενο, τη γνώση που έχει ο κάθε βουλευτής και πόσο καλά θα εκπροσωπήσει το κόμμα του. Μάλιστα. Εγώ θέλω και μία
Τελευταία ερώτηση για να πάω και να δω και την υπόλοιπη συνέχεια της υπόθεσης Νοβάρτης με την αντίδραση της κυρίας του Λουπάκη. Θέλετε την τελευταία ερώτηση και το τελευταίο σας σχόλιο. Αύριο έχετε μια συγκέντρωση και πορεία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής του εφετείου. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτός ο συμβολισμός και στην κίνηση. Ναι, εμείς καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει μαζικά. 4,5 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε η δίκη. Είναι απαράδεκτο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και οι δολοφόνοι είναι έξω. Άρα πρέπει μαζικά να απαιτήσουμε όχι μόνο να τελειώνει αλλά και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά και να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας ότι η ιδεολογία η φασιστική είναι εγκληματική ιδεολογία. Μάλιστα. Όσο θα την ανέχονται τέτοια εγκλήματα θα κάνει και με αυτή την έννοια και απέναντι στους πρόσφυγες θέλει προσοχή γιατί το φίδι του φασισμού πάει να σηκώσει κεφάλι και ορισμένες πολιτικές πράξεις το βοηθάνε. Δηλαδή όταν παρουσιάζονται οι πρόσφυγες σαν εγκληματίες και καλλιεργούν το φόβητρο μα τότε το μίσος καλλιεργούν για τον άνθρωπο. Κυρία Μανολάκου, θέλω να σας ευχαριστήσω αυτό το σημείο για να προλάβω να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ με την συνάδελφό μας την κυρία Τσουκαλά για το θέμα της αντίδρασης της κυρίας του Λουπάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα τα ξαναπούμε εδώ από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Ευχαριστώ και εγώ και την καλημέρα μου καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Καλημέρα σας κυρία Μανολάκου.